Η Λάρκο δεν αφορά μόνο τους 5 νομούς που εμπλέκονται και τους χιλιάδες εργαζόμενους και όσους δραστηριοποιούνται γύρω από τη Λάρκο. Είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη τη χώρα, γιατί όπως όλοι σας λέγατε, πρόκειται για την αυαρχίδα της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας. Τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα? Ολοκληρώνει ένα έγκλημα μεγάλο, σε βάρος της χώρας και φυσικά των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Ένα έγκλημα που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Και έχουν ευθύνη γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις και φυσικά η μεγάλη σας Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει λοιπόν? Οδηγεί την μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Λάρκο, η μοναδική, και μία από τις 5 μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο, σε στραγγαλισμό, κυριολεκτικά, σε συνεχή υποβάθμιση και σε πιθανό κλείσιμο από ό,τι φαίνεται, ώστε να την πουλήσει στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα και ταυτόχρονα εξοντώνει χιλιάδες εργαζόμενους και βυθίζει ολόκληρες περιοχές σε μια νέα και μεγαλύτερη φτώχεια. Ποιος αλήθεια θα πουλήσετε? Μιλάτε χωρίς φιλότιμο. Αυτή την κράτησαν όρθια, με 80 σκοτωμένους, με εκατοντάδες τραυματισμένους, με σταυρούς στα νεκροταφεία από επαγγελματικά νοσήματα. Αυτούς τους πετάτε έξω. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απίστευτο κυριολεκτικά. Δεν μπορεί κανένας σοβαρός άνθρωπος ή οικονομολόγος να το χωνέψει. Το νικέλιο εκτοξεύτηκε από 10.000 τον τόνο στους 103.000. Φυσικά έγινε παρέμβαση αυτά τα κόλπα του χρηματιστηρίου, ωστόσο έγινε συναλλαγή στις 8 Τρίτου με 48.000 τον τόνο. Απίστευτα ποσά. Κυριολεκτικά άλλο αν το κλείσαν, αν το κατεβάσαν στους 37.000. Αλλά έτσι και να είναι. Η Λάρκο έχει δυνατότητα παραγωγής 18.000 τόνων το χρόνο. Και μπορεί να φέρνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο συνάλλαγμα, πέρα από το γεγονός ότι όλα τα υποτιθέμενα χρέη που τη φορτώσατε μπορεί να τα εξοφλήσει. Και αυτά χωρίς να υπολογίζουμε το κοβάλτιο και την αξιοποίηση των υπολοιμάτων. Τι έκανε τώρα η κυβέρνηση, το Θεό σας? Αντί να αυξήσει την παραγωγή με δεδομένη σε αυτή τη φάση την τιμή του νικελίου, που από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί για πολύ καιρό, μείωσε την παραγωγή από 20% στο 10%. Έκλεισε μία υψηκάμινο και έχει αφήσει μόνο μία, και μάλλον πάτε για να την κλείσετε. Οι αντιπροτάσεις των εργαζομένων, κύριε Σταϊκούρα, ενώ εξ ονόματος της κυβέρνησης, δεν είναι προσωπικά τα θέματα. Η αντιπρόταση των εργαζομένων, που δεν είναι αντιπρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι ομόφωνη όλων των σωματείων της ΛΑΡΚΟ. Είναι ομόφωνη όλων των φορέων που εμπλέκονται. Είναι ομόφωνη όλων των συνδικάτων που δρούν στον τομέα της μεταλλουργίας. Συνολικά, αυτή την πρόταση για αύξηση παραγωγής, για μετάδοση τεχνολογίας, για διατήρηση θέσεων εργασίας κλπ. Κλπ. Να μην τα λέω όλα, και για το δημόσιο συμφέρον, η οποία είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά. Δεν την συζητάτε καν. Τι έχετε να απαντήσετε σε όλα αυτά? Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι η Λάρκο μπορεί να είναι κερδοφόρα, μπορεί να είναι και με τον αξίδωτο το χάλι και μια σειρά άλλα πράγματα. Τι λέτε σε όλα αυτά? Κουβέντα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να μας απαντήσετε. Πρώτον, θα συνεχίσει τη λειτουργία η Λάρκο? Και σε αυτές τις συνθήκες, και να πείτε στον ελληνικό λαό που το καταδικάζετε στη φτώχεια, στην ακρίβεια, να του πείτε ότι εμείς θα το δώσουμε σε έναν άλλον, παρότι μπορεί να βγάζει εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη για τον ελληνικό, και να διατεθούν και στον ελληνικό λαό αλλά και στην παραγωγική αναβάθμιση της ίδιας της ΛΑΡΚΟ. Δε, αυτό θα κάναμε τους εργαζόμενους? Θα τους καταβάλλετε αυτά που χρωστάτε? Ναι ή όχι? Τι είναι αυτά, βερεσέδια? Τα δούλεψαν και σε συνθήκες που δεν ξέρω αν έχετε πάει μες στη ΛΑΡΚΟ και εσείς, αλλά γενικότερα να δείτε σε ποιες συνθήκες δουλεύουν. Και τελικά, θα ενημερώσετε επιτέλους με τι όρους και διασφαλίσεις εκποιούνται τα μοναδικά μεταλλεύματα, που είναι εκατομμύρια πολλά, του νικελίου και του κοβαλτίου? Με τι όρους εκποιείται το μοναδικό
πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι νομίζετε, θα τα πούμε και μετά. Θα ξεμπλέξετε εύκολα. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Αν νομίζετε ότι ο λαός της περιοχής και της Φθιώτιδας που είμαστε και οι δύο θα δεχτεί αυτή την πολιτική σας. Έχετε πολύ ζόρι. Και όσο είναι καιρός, αλλάξτε πολιτική. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Στην πολιτική δεν είμαστε για να είμαστε αριστεί, αλλά για να είμαστε χρήσιμοι. Εποφελία του πολίτη. Να λειτουργούμε εποφελία του πολίτη. Κύριε συνάδελφε, αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον του κόμματός σας και το δικό σας προσωπικά και λόγω καταγωγής για αυτό το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν ισχύουν όλα αυτά που λέγατε, τότε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκρατικοποίησης, θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλό τίμημα. Γιατί αν υπάρχουν μοναδικά μεταλλεύματα, κερδοφόρα επιχείρηση, όπως λέτε εδώ, κερδοφόρα επιχείρηση, τότε θα υπάρχει, το επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ υψηλό τίμημα. Αυτό λέει η κοινή λογική. Άρα για να δούμε, θα υπάρχει πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλό τίμημα? Γιατί όταν κάτι αξίζει πάρα πολύ, θα προστρέξει ο ιδιώτης που εμείς θέλουμε, όπως λέτε εσείς, να το δώσουμε στα συμφέροντα, να πάρει την Λάρκο. Πραγματικότητα είναι ότι η κατάσταση στη Λάρκο είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Θα ξεκινήσω λίγο για τη μεγαλύτερη εικόνα, θα μιλήσω στη δευτερολογία μου. Μην θεωρήσετε ότι το αποφεύγω, αλλά προσπαθώ να πάω με βάση το σκεπτικό της ερώτησής σας. Πρώτον, ως προς τις εξελίξεις στις τιμές του νικελίου. Πράγματι, στις 8 Μαρτίου, οι τιμές του νικελίου ξεπέρασαν τα 100.000 δολάρια τον τόνο. Τιμή που έφτασε εκεί λόγω μη πραγματικών συναλλαγών, μη πραγματικές συναλλαγές, δεν έγιναν συναλλαγές εκεί, και πιο συγκεκριμένα από μη πραγματικές αγορές κινέζικης εταιρείας. Νομίζω ότι αν δείτε σήμερα ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας που δεν πρόσκειται στην κυβέρνηση, το επιβεβαιώνει και το αποδεικνύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή διαπραγμάτευσης και κλείσιμο του δίκτυ LME, προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα. Ο δείκτης άνοιξε πάλι στις 16 Μαρτίου και κάθε μέρα πέφτει στο ανώτατο όριο, κάθε μέρα κάνει limit down, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική διαχείριση, όπως ενημέρωσε την κυβέρνηση, βλέποντας την σημαντική άνοδο της τιμής, έσπευσε να αναζητήσει αγοραστές σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Οι πραγματικές προσφορές που λαμβάνει είναι γύρω στα 22.000 δολάρια τον τόνο. Προφανώς, αυτές οι τιμές δεν αγνοούνται. Όφελος είναι για την επιχείρηση, όφελος είναι για τη λειτουργία της εταιρείας. Αλλά αυτές είναι οι τιμές. Εκτός όμως από τις τιμές, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι και το κόστος. Το κόστος παραγωγής. Και ξέρετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς και όλοι οι συνάδελφοι, ότι οι τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας έχουν αυξηθεί δραματικά. Δεύτερο, ως προς την παύση λειτουργίας ενός ακόμα υψικαμίνου που αναφέρεστε, κύριε συνάδελφε. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι η Λάρκο διαθέτει απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Απαρχαιωμένο εξοπλισμό που καθιστά τη λειτουργία της εταιρείας εξαιρετικά κοστοβόρα, με συνεχόμενα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούν καθημερινά προβλήματα στην παραγωγή. Είναι ενδεικτικό ότι την πενταετία 2015-2019, παρά τις ζημιές εκείνης της περίοδου, ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έγιναν ούτε καν οι απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις, με αποτέλεσμα οι βλάβες στον εξοπλισμό να είναι καθημερινές. Σύμφωνα με την ειδική διαχείριση, 2 από τα 5 ηλεκτροκάμινα δεν λογίζονται ως λειτουργικά. Το νούμερο 3, λόγω αδυναμίας ορθής λειτουργίας, δεν μπορούσε να δώσει μέταλλο, με αποτέλεσμα να σβήσει γεμάτο, κάτι που το καθιστά ανασφαλές σε περίπτωση λειτουργίας. Και το νούμερο 5, λόγω πτώσης της στέγης του, πέσει το χειμώνα. Με αυτά τα δεδομένα, το πλάνο παραγωγής σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να απαιτούνται μόνο 2 ηλεκτροκάμινα σε λειτουργία
και ένα ηλεκτροκάμινο να είναι σε επισκευή. Όμως, στην παρούσα φάση, η λειτουργία ενός μόνο ηλεκτροκάμινου, του νούμερο 1, οφείλεται σε έκτακτη συντήρηση του νούμερο 4, λόγω ρήγματος, η οποία έχει ήδη αποκατασταθεί και σύντομα, όπως ενημερωθήκαμε, θα μπει και πάλι στην παραγωγή. Σημειώνεται πως η ειδική διαχείριση ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι τις τελευταίες 10 ημέρες το μεταλλείο της Εύβοιας αδυνατεί να στείλει μετάλλευμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πλάνο παραγωγής. Τρίτον, ως προς τις ομαδικές απολύσεις και τις επαναπροσλήψεις συμβάσεων. Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως ξέρετε, το συντονίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον ειδικό διαχειριστή. Όσο αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ληφθεί πρόνοια προκειμένου να υπάρχουν τα κονδύλια ύψους περίπου 22 με 23 εκατομμυρίων ευρώ στη διάθεση της ειδικής διαχείρισης όταν χρειαστεί, προκειμένου να αποζημιωθούν όλοι οι εργαζόμενοι αμέσως στο ακέραιο. Σημειώνεται ότι για ακόμα μια φορά το ταμιακό έλλειμμα θα το κλείσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Όπως πράττει, θα επανέλθω στη φτερολογία μου. Όπως πράττει τα δύο τελευταία χρόνια, καταβάλλοντας για πρώτη φορά, κύριε συνάδελφε, την τελευταία δεκαετία 52 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να εξασφαλίσει τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ μέχρι σήμερα. Και μην βιαστείτε να μου πείτε ότι τα 52 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στους εργαζόμενους. Η απάντηση είναι ότι πάνε κυρίως στη ΔΕΗ και πάνε και σε εργαζόμενους για μισθοδοσία. Άρα, πέρα από τα 52 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ερχόμαστε και βάζουμε άλλα 22-23 εκατομμύρια μόνο για τις αποζημιώσεις. Και τέλος, τέταρτον, ως προς το σχέδιο συνέχισης ασφαλούς λειτουργίας. Πολύ εύλογος ο προβληματισμός σας. Σύμφωνα με ενημέρωση και πάλι της κυβέρνησης από την ειδική διαχείριση, υπάρχει πλάνο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων και την επόμενη μέρα, μέχρι την μεταβίβαση της εταιρείας σε επενδυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις για την λειτουργία μεταλλευτικών επιχειρήσεων και μεταλλείων, η ειδική διαχείριση θα υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικό οργανόγραμμα προσέγκριση και την κάλυψη των θέσεων για την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου και των μεταλλείων. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί αυτό το ζήτημα, ώστε αυτές οι διαβεβαιώσεις να υλοποιηθούν. Στη δευτερολογία μου, συνεπώς, κύριε συνάδελφε, θα σας μιλήσω για την ευρύτερη εικόνα της ΛΑΡΚΟ και το ποιο είναι το σήμερα και το δυνητικό της αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς. Ελάτε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε. Τι θέλετε τελικά να κάνετε τη ΛΑΡΚΟ? Θα την κρατήσετε σε λειτουργία? Θα κρατήσετε τους εργαζόμενους? Θα υπάρχει πρόγραμμα? Γιατί λέτε ότι η ΛΑΡΚΟ έχει τεράστια προβλήματα, απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Πάρτε και έναν καθρέφτη, όλοι σας, όσοι κυβερνήσατε. Πάρτε έναν καθρέφτη και πέστε τα στον εαυτό σας. Οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαν και πρότειναν για να ανανεωθούν, να βελτιωθεί ο εξοπλισμός συνολικά. Αλλά μίλαγαν σε ό,τι μία κόντων. Επομένως, οι ευθύνες δικές σας είναι. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κυβερνήσεων. Το ότι υπήρχε απαρχαιωμένο. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Το απαρχαιωμένο δεν το πλήρωσε καμιά κυβέρνηση. Με αίμα το πλήρωσαν οι εργαζόμενοι για τα ατυχήματα που έγιναν. Και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό. Γιατί αυτοί πάντα πάλευαν να ανανεωθεί ο εξοπλισμός. Πάντα έλεγαν το ποια είναι ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές, ποια είναι η λύση για τη ΛΑΡΚΟ. Και για τον ανοξείδωτο χάλιμα και για την αξιοποίηση του κοβαλτίου και για την αξιοποίηση των υπολοιμάτων. Πάντα τα έλεγαν. Όμως όλες οι κυβερνήσεις δεν έλεγαν τίποτα. Τώρα αυτά με το χρηματιστήριο τα ξέρουμε. Το κλείσαν 5 μέρες όμως. Γιατί? Είναι τα κόλπα που παίζονται στο χρηματιστήριο. Γιατί είναι το χρηματιστήριο ο ναός της κερδοσκοπίας. Έτσι έλεγε ο Μάρξ και το παραδέχονται ακόμα και αστεί οικονομολόγοι. Τώρα για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, λέτε ότι η ΛΑΡΚΟ δεν είναι βιώσιμη και ότι έχει πολλά χρέη. Συμφωνούμε. Γιατί έχει χρέη? Πόσο πληρώνει ηλεκτρικό ρεύμα? Χρεώνεται
σύμφωνα με όσο είπε ο ειδικός διαχειριστής, προσέξτε τι λέω, χρεώνεται 320 ευρώ. Πόσο παίρνουν οι άλλες ενεργοβόρες? 35. Πόσο πληρώνει η Λάρκο? 75 πληρώνει. Τόσα πληρώνει που είναι διπλάσια από τις υπολείπεις και κάτι παραπάνω. Και τη χρεώνουν βέβαια και ποιος τη χρεώνει? Η ΔΕΗ. Τι είναι η ΔΕΗ? Μέτοχος. Όλα τα χρόνια, και ξέρετε πολύ καλά, γνωριζόμαστε, όλα τα χρόνια η ΔΕΗ κάθε χρόνο, είτε είχε ζημιές είτε δεν είχε η Λάρκο, έπαιρνε το 10%, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, των κερδών και τη φόρτωνε από πάνω. Γι' αυτό η Λάρκο έγινε προβληματική και για πολλούς άλλους λόγους. Επομένως, για να τελειώσουμε με αυτό, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους? Τι λέτε τώρα? Τι λέτε, θα τους κάνετε τρίμηνες συμβάσεις χωρίς δικαιώματα? Αυτούς που είναι μέχρι 54 χρονών. Και άλλοι τι θα κάνουν? Εγώ, επειδή δεν θέλω να καταχρεωστώ τον χρόνο, θα σας διαβάσω ένα συγκλονιστικό κομμάτι από την τελευταία ανακοίνωση των σωματείων στην τηλεδιάσκεψη που ήσασταν. Γιατί ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πετύχατε κάτι. Σε αυτό οφείλουμε να σας πω ένα μπράβο. Συσπυρώσατε τους πάντες. Όλους τους εργαζόμενους. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, ανεξάρτητα από το τι είναι. Όλοι. Όλα τα σωματεία είναι ομόφωνα. Οι πάντες. Και τι λένε? Εδώ θα μείνουμε, λέει. Γιατί δεν έχουμε πού να πάμε. Τι τους κάνετε? Θα στείλετε στρατό να τους βγάλει και τα μάτια? Αυτοί λένε, εμείς δεν φεύγουμε. Θα κλείσετε το διακόπτη? Αυτά λένε οι εργαζόμενοι. Ομόφωνα. Και τι άλλο λένε? Και αυτό αξίζει να το ακούσει όλος ο ελληνικός λαός. Τη Λάρκο, τη μουντζούρα της, τη φωτιά και το ατσάλι της, με μάρτυρες στα μάρμαρα, στα νεκροταφεία μας και τα σακατεμένα κορμιά μας, την έχουμε πληρώσει με τη ζωή μας. Και συνεχίζουμε να την αγαπάμε. Και αυτά τα μάρμαρα, γι' αυτό έγιναν μάρμαρα, για τους νεκρούς μιλάει. Επειδή αγαπούσαν τη δουλειά τους. Γιατί αγάπησαν την εργασία τους. Γι' αυτό και η Λάρκο είναι η ζωή μας. Είναι το μεγαλείο, κυριολεκτικά, της εργατικής τάξης. Της πρωτοπόρας τάξης στην κοινωνία. Που λέει ότι παρότι με ευθύνη δικιά σας πληρώσαμε με αίμα, εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Γιατί κάνουμε, λένε σε άλλη ανακοίνωση, παίρνουμε το χώμα και το κάνουμε ατσάλι. Και αυτή η τάξη πρέπει να πάρει την εξουσία. Αλλά τώρα όμως αυτές τις συνθήκες πραγματικά είναι μεγαλείο. Και σας ξαναείπα και πριν, εμείς θα είμαστε μαζί τους όπως είμαστε από το 77, από το 85 με τις 500 απολύσεις του ΠΑΣΟΚ και συνέχεια. Και ξέρετε τι, πώς καταλήγει η ανακοίνωση? Μολόν λαβέ. Τι θα κάνετε, αλήθεια? Τι τους κάνετε? Σου λέει, δεν έχουμε που να πάμε. Αυτό μάθαμε. Και όχι μάθαμε, αλλά το καλλιεργήσαμε και περισσότερο. Θα μείνουμε και καλώς τον άρθει και ο επενδυτής και η πολιτική της κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν ξαναλέμε για τελευταία φορά, παρότι δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει, αλλάξτε γραμμή. Ακολουθήστε αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, είναι πρώτοι. Που θα δώσουν την ψυχή τους όπως τη δίνουν τόσα χρόνια, γιατί αλλιώς δεν θα στεκόταν η Λάρκο, γιατί η Λάρκο είναι, όπως είπα και από την αρχή, ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο το γνωρίζετε. Κάθε μήνα μιλάμε με τους εργαζόμενους. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα εγώ προσωπικά έχω επικοινωνία με τους εργαζόμενους και ξέρουν ακριβώς τι πάμε να κάνουμε και πώς πάμε να το κάνουμε. Ξέρουν τις αβεβαιότητες, τα προβλήματα, ακούμε και συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους. Ήμουνα στην τηλεδιάσκεψη. Ξέρω πολύ καλά τι ελέγχθη από τους εργαζόμενους. Νομίζω δεν ήσασταν. Σωστά, ήταν συνάδελφοί σας. Επειδή συνεπώς καλό είναι να ακούσουμε και αυτούς που ήταν παϊστάμενοι. Φύσαμε, δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ. Κύριε Παφίλη, δεν καταγράφονται αυτά που λένε τώρα. Συνεπώς. Θα διαβάσω τι λένε για να ανακοινώσει και ομόφωνα των σωματείων. Τι σας
Και συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε. Καλώς, καλώς. Και συνάδελφε, στη Μαλεσίνα έμενα το Σάββατο. Άρα μην μου λέτε εμένα. Ξέρω που είναι ο νομός, ξέρω τι πρέπει να κάνω και ξέρω πώς πρέπει να το κάνουμε εποφελία των εργαζομένων. Όχι στα λόγια και στην εξέδρα, αλλά στο γήπεδο. Εύκολα είναι τα λόγια από την εξέδρα. Στο γήπεδο είναι τα δύσκολα. Αν η σημερινή κυβέρνηση δεν είχε ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους, τον Ιανουάριο του 2020 πήραμε δύο εξώδικα από τη ΔΕΗ. Θα είχε κλείσει η ΛΑΡΙΚΟ. Δεν την κλείσαμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους. Εάν δεν ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους, δεν θα βάζω ο κρατικός προϋπολογισμός 52 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία για να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρηση. Και το κάνουμε. Εποφελία του συνόλου των εργαζομένων. Του συνόλου των εργαζομένων. Και την ίδια έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία στο γήπεδο και όχι από την εξέδρα θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε. Η αλήθεια είναι ότι παραλάβαμε και κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια οικονομικά μη βιώσιμη κατάσταση, αποτέλεσμα συσσωρευμένων αρνητικών αποτελεσμάτων, κακής οικονομικής διαχείρισης πολλών ετών, έχετε δίκιο, και απραξίας προηγούμενης κυβέρνησης. Είχα την ευκαιρία σε προηγούμενη ερώτηση στην αδέλφου σας να δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Θα τα επαναλάβω. Με ρωτήσατε, τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας το 19 ήταν μηδενικά. Μηδέν. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών και διαδοχικών ζημιογόνων χρήσεων, η αρνητική καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε από τα μείον 160 εκατομμύρια στις αρχές του 2015 στα μείον 407 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2019. Δηλαδή, η εταιρεία λειτουργούσε επί χρόνια με αρνητικά ίδια κεφάλαια κινήσεως, βασιζόμενη πού? Στην καθυστέρηση εξόφληση υποχρεώσεων. Χρωστούσε παντού. Παντού. Σε προμηθευτές, σε ΔΕΗ, σε όλους. Την πενταετία 15-19 με ρωτήσατε πόσα είναι τα χρέη. 260 όπως σας είπα. Το 2019 99 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια το 15, 68 το 16, 6 το 17, 57 το 18. Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές, εργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, γιατί είπατε μόνο τη ΔΕΗ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη οφειλή πράγματι στη ΔΕΗ. Από 144 εκατομμύρια το 12, υπήρχαν και τότε, 242 το 16, 351 εκατομμύρια στις αρχές του 2020. Γι' αυτό και η ΔΕΗ, όπως σας είπα, απέστειλε διαδοχικά εξώδικα στην εταιρεία. 21 Ιανουαρίου του 20, 29 Ιανουαρίου του 20, προγραμματίζοντας διακοπή ηλεκτροδότησης εταιρείας 17 Φεβρουαρίου του 20. Δηλαδή, κλείσιμο της εταιρείας. Και δεν έγινε, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να σώσουμε τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζόμενούς της στο σύνολό τους. Πέμπτον, επειδή το περάσαμε. Πέμπτον. Η Ελλάδα στις 21 Ιανουαρίου του 2022 καταδικάστηκε, όπως ξέρετε, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις περί παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τη ΛΑΡΚΟ. Πόσο? 136 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αυτό το ποσό είναι 170. Επιβλήθηκε πρόστιμο στο ελληνικό δημόσιο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Αναεξάμεινο καθυστέρηση από το 2017 μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι την εκτέλεση απόφασης, και κατά αποκοπήν ποσό ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί από το ελληνικό δημόσιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες ημέρες, γιατί λύγει το χρονικό περιθώριο που έχουμε. Και έκτον, η εταιρεία διαχρονικά παρουσιάζει, επιδεικνύει σοβαρό έλλειμμα στην τήρηση περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου, με κίνδυνο την άρση της άδειας λειτουργίας του από το 2016. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Υπενθυμίζω, το είπα στην πρωτολογία μου, το αναφέρατε κι εσείς, ότι η ΛΑΡΚΟ διαθέτει απαρχαιωμένο εξοπλισμό που την καθιστά μη ανταγωνιστική, ανεξαρτήτως των διεθνών τιμών του νικελίου. Γιατί όταν δεν παράγεις ή όταν παράγεις σε χαμηλή περιεκτικότητα πρώτη ύλη, είναι πρόδειλο ότι η εταιρεία αυτή δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Ενδεικτικά αναφέρω. Σας άκουσα με προσοχή, κύριε συνάδελφε. Ενδεικτικά αναφέρω. Είπατε να σεβαστούμε λίγο το χρόνο. Θέλω δύο λεπτά ακόμα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε από την εταιρεία,
Ο βασικός εξοπλισμός της ΛΑΕΚΟ είναι της δεκαετίας του 1970. Το πιο πρόσφατο καμίνι κατασκευάστηκε το 1979 και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία επένδυση. Και δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να κάνει επενδύσεις. Δεν έχει τους πόρους να κάνει επενδύσεις. Απαιτούνται συνεπώς κεφάλαια για τον εξυγχρονισμό της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου και την περιβαλλοντική συμμόρφωση. Πόσες φορές ήρθαμε εδώ με διατάξεις για τα αυθαίρετα, για τα περιβαλλοντικά, για τα 52 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τη λειτουργία της ΛΑΕΚΟ. Αυτή την εικόνα, συνεπώς, κύριε συνάδελφε, προσπαθούμε να διαχειριστούμε σήμερα. Με την έναρξη του σχεδίου εξυγίανσης της κυβέρνησης, ολοκληρώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή με τον νόμο που ψηφίστηκε για εγκατάσταση της ειδικής διαχείρισης, τον Μάρτιο του 2020, έγιναν άμεσες ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, με τη συμβολή των εργαζομένων, τους οποίους και δημόσια ευχαριστώ, είχαν περικοπή των απολαβών τους και αυτοί συνέβαλαν στο να μείνει ανοιχτή η ΛΑΕΚΟ σήμερα, όλοι οι εργαζόμενοι, αφού η εταιρεία ήταν αδύνατον, όπως αντιλαμβάνεστε, να συνεχίσει να λειτουργεί μόνο το 19 με 99 εκατομμύρια ζημιές. Μόνο το 99. Αυτή η εγκατάσταση ειδικής διαχείρισης ήταν η μόνη ρεαλιστική λύση που θα μπορούσε να κρατήσει την εταιρεία ανοιχτή και αποδεικνύει ότι έμεινε ανοιχτή, χωρίς να βρεθούν οι εργαζόμενοι στο δρόμο. Μέχρι σήμερα, συνεπώς, ο στόχος που είχαμε να μείνει ανοιχτή η ΛΑΕΚΟ το καταφέραμε. Η εταιρεία την τριετία 2020 αποπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις που σχηματίστηκαν αυτή την περίοδο σε εργαζόμενους, σε ΔΕΗ, σε εργολάβους, σε προμηθευτές, αυτή την περίοδο, το παρελθόν, αυτή την περίοδο, χωρίς να σταματήσει ούτε μία μέρα την παραγωγή νικελίου και χωρίς να έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόλυση εργαζομένου. Αυτό οφείλεται, όπως σας είπα, και στα 52 εκατομμύρια, απόδειξε ότι μας ενδιαφέρει η εταιρεία και οι εργαζόμενοι. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαγωνιστικές διαδικασίες υπό το ΤΑΙΠΕΔ και τον ειδικό διαχειριστή. Είμαστε στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Στόχος μας είναι η προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών. Ευχόμαστε να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Ειδικά αν ισχύουν όλα αυτά που είπατε, κύριε συνάδελφε, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας ΛΑΕΚΟ και την κάλυψη όλων των εργαζομένων. Παράλληλα, τακτοποιούνται μια σειρά από εκκρεμή θέματα από τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως είναι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άδειες λειτουργίας, αυθαίρετα κτίσματα, ώστε να μην είναι εμπόδιο στην επίτευξη του βέλτιστου τιμήματος και στους δύο διαγωνισμούς, αλλά και στις προϋποθέσεις ώστε ο νέος επενδυτής να προχωρήσει στις απαραίτητες αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της εξόρυξης και της παραγωγής. Επίσης, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις για το σύνολο των εργαζομένων. Κύριε συνάδελφε, αν πράγματι η εταιρεία, όπως λέτε, είναι κερδοφόρα, με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα αποτυπωθεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με πολύ υψηλό τίμημα. Μακάρι, και αυτό επιδιώκουμε, οψόμεθα, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες τόσο για το περιουσιακό στοιχείο, όσο και κυρίως για το σύνολο των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ.